το Jurassic Park. Ένα βιβλίο που γέννησε δύο καλές ταινίες, μία κακή ταινία με τον τυρανόσαυρο στο ρόλο του Godzilla, ένα πολύ καλό τρέιλερ που ουσιαστικά ήταν η μισή ταινία και αποκάλυπτε και το πρώτο plot twist. A rescue op save the dinosaurs from the island that's about to explode. How many can you save? 11 species. Blue is the last of her kind. It was all a lie! What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. Και αυτή τη σκηνή. Alan. Το ζώο στο πάτωμα είχε μήκος περίπου 45 εκατοστά, όσο μια μικρή μαϊμού. Ήταν σκουροκίτρινο, με καφετιές ρίγες σαν τίγρη. Είχε κεφάλι σαύρας και μακρόστενη μουσούδα, αλλά στεκόταν στα δυνατά πίσω πόδια του, κρατώντας την ισορροπία του με τη χοντρή ουρά του. Τα μικρότερα μπροστινά του πόδια κουνιόταν στον αέρα. Έγειρε το κεφάλι του στο πλάι και κοίταξε τους επισκέπτες που το παρατηρούσαν. «Κομψόγναθος», είπε με σιγανή φωνή ο Γκραντ. «Ναι», συμφώνησε ο Γου, γνέφοντας καταφατικά. «Είναι μογγολικός κομψόγναθος. Αρπακτικό. Είναι μόνο 6 εβδομάδων. Μόλις ξέθαψα έναν προκομψόγναθο», είπε ο Γκραντ και έσκυψε να το κοιτάξει από πιο κοντά. Αμέσως η μικρή σαύρα δυνάχτηκε στον αέρα, πέρασε πάνω από το κεφάλι του Γκραντ και προσγειώθηκε στα χέρια του Τιμ. «Ει, κάνουν άλματα», είπε ο Γου. «Τα μωρά μπορούν να κάνουν άλματα. Το ίδιο και οι ενήλικοι εδώ που τα λέμε». Ο Τιμ κράτησε τον κομψόγναθο στην αγκαλιά του. Το μικρό ζώο δεν ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Πρέπει να ζύγιζε γύρω στο μισό με ένα κιλό. Το δέρμα του ήταν ζεστό και εντελώς στεγνό. Το κεφαλάκι του απήχε λίγους πόντους από το πρόσωπο του Τιμ. Τα σκούρα χάντρινα μάτια του τον κοίταζαν. Από το στόμα του μπαινόβγαινε μια διχαλωτή γλώσσα. Αυτά είναι από τα λάθη που έχει το βιβλίο, καθότι ο συγγραφέας Μάικλ Κρίτον θεωρεί ότι οι δεινόσαυροι είχαν διχαλωτή γλώσσα όπως τα ερπετά. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να βρούμε τα λάθη του βιβλίου, έτσι δεν είναι. Είμαστε γι' αυτά. Alan. Η Kinder χτύπησε κεφάλι, βγάζοντας Kinder Joy αυγά από το Jurassic World. Πάμε να δούμε τι έχουν μέσα. Alan. Κατάφερα να βρω 4. Τα βρήκα σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μόνο σε ένα κατάστημα, όμως λογικά θα κυκλοφορήσουν όπου να είναι. Αυτό έχει επάνω ένα κοψόγναθο. Αυτό έχει ένα τρικεράτοπα. Έχουμε ένα πτεροδάκτυλο. Και φυσικά ένα τυρανόσαυρο Rex. Όλα είναι θηλυκά, γιατί στο Jurassic Park όλοι οι δεινόσαυροι ήταν θηλυκοί. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Εντάξει, για τη συσκευασία τα έχουμε ξαναδεί, πάνω κάτω είναι τα ίδια. Ελεγμένο παιχνίδι, λυπημένο κρεμμύδι, συστατικά που δεν θέλουμε να μάθουμε ποτέ και δεν υπάρχει καμία διατροφική αξία. Προφανώς το ξέρετε, το Kinder Joy είναι σαν το Kinder... Το αυγό, απλώς αντί για τη σοκολάτα, περιέχει αυτή την ημίρευστη ουσία με δύο μπαλάκια. Και από ό,τι βλέπω σε σχέση με πέρσι, πέρσι είχα κάνει τα αυγά Μάριο κάπου εδώ πάνω. Τώρα βλέπετε ένα link αυτό, αν θέλετε να δείτε εκείνο το βίντεο. Τα κουταλάκια είχαν διαφορετικό σχήμα. Τώρα έχει... Α, είναι χάρτινο πλέον. Μάλιστα. Πέρασαν σε χάρτινο κουταλάκι, που διπλώνει πολύ εύκολα στη μέση, δεν είναι καθόλου σκληρό για παιδάκι. Μπορεί και μην χρειάζεται να το διπλώσουμε στη μέση. Είναι καλύτερο από όσο φαίνεται και έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ήδη λιωμένο και έτσι δεν μπορεί να λιώσει πολύ περισσότερο λόγω της ζέστης του καλοκαιριού. Ωραίο, κλασικά. Και... πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Alan. Σίγουρα περιέχει κάποια δεινοσαυράκια και να δούμε και τι άλλες βλακίες θα έχει μέσα. Και ξεκινάμε με δεινοσαυράκι. Θα βοηθούσε πάρα πολύ να έγραφε κάπου τι δεινόσαυρος είναι αυτός. Εύκολο στην κατασκευή. Και εδώ δείχνει το σωστό τόπο για να το στήσουμε. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Ωραία, είναι συμπαθητικό. Άμα εστιάσει η κάμερα.
Βέβαια δεν ξέρω τι δεινόσαυρος είναι, δεν ξέρω καν αν είναι κάποιος πραγματικός δεινόσαυρος ή το έχουν φτιάξει για τα αυγά, αλλά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τώρα. Alan. Πήρα 5 αυγά για να έχουμε μία αίσθηση της αναλογίας δεινόσαυρου με οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχει. Οπότε ξεκινάω αισιόδοξα, το δεύτερο είναι σε μια βλακεία. Για να δούμε. Αυτό μοιάζει με μια βλακεία. Και προφανώς είναι. Βλέπω το μοτίβο του Μάριο να επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι ένα tag για βαλίτσα. Από πίσω το tag έχει αυτό το εντυπωσιακό που το σκανάρεις και στο κινητό μάλλον είναι κάποια application ή κάτι τέτοιο. Ενώ αυτό που έχει δεινόσαυρο δεν έχει τίποτα. Είναι ασφαλέστατο. Και μπορείτε να είστε 100% σίγουροι πως όταν ταξιδέψετε τη βαλίτσα σας, όσο και να την πετάξουν, όσο και να τη χτυπήσουν, όσο και να τη διασύρουν στο αεροπλάνο, δεν θα πάθει τίποτα από τη στιγμή που έχει αυτό το ασφαλέστατο πλαστικό κρυκάκι. Alan. Επόμενο. Είναι μια βλακία επίσης. Αυτό μοιάζει με σφυρίχτρα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Θα ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά αυτό είναι από το 3, να είχαν τη σφυρίχτρα που είχε φτιάξει ο Grant που είχαν εκτυπώσει 3D και φώναν στους δεινοσαύρους. Στυλό. Ένα προϊστορικό στυλό, γιατί τίποτα άλλο δεν φωνάζει Jurassic Park όσο ένα κόκκινο στυλό, μαρκαδοράκι. Με αυτοκόλλητα που έχουν ένα pattern από δεινοσαυράκια. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από το προηγούμενο και για να δείτε πόσο μπροστά είναι η Kinder και θα σκέφτεται. Μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα τα στοιχεία μας. Δόκτωρ Άλαν Γκραντ. Επόμενη βλακία, επόμενο παιχνίδι ήθελα να πω. Και έχουμε άλλο ένα δεινοσαυράκι. Αυτό είναι βροντόσαυρος ή... Ναι, μάλλον βροντόσαυρος ή κάπως αλλιώς λέγεται ένα παρόμοιο που δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θέλει να συνεργαστεί. Επίσης δεν μας λέει ποιος δεινόσαυρος είναι αυτός. Μας νοιάζει, όχι και τόσο πολύ. Εντάξει, τα δεινοσαυράκια συμπαθητικά είναι. Αν σκεφτείτε ότι το κάθε αυγό κάνει περίπου στο 1 ευρώ, δεν είναι άσχημα. Και το τελευταίο... Και άλλο δεινοσαυράκι. Το ίδιο με άλλα χρώματα. Α, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι στην πρώτη ταινία που φτερνίστηκε πάνω στο παιδάκι. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό είναι βροντόσαυρος, αυτό είναι βραχιόσαυρος ίσως. Δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τους δεινοσαύρους. Το βάλουμε και αυτό πάνω στη βάση του. Τα δεινοσαυράκια είναι συμπαθητικά. Μπορείτε να φτιάξετε ένα στρατό αν πάρετε αρκετά αυγά από μικρά δεινοσαυράκια. 3/5. Δεν είναι κακό ποσοστό. Το στυλό μαρκαδοράκι είναι απλώς ok. Δεν νομίζω ότι μου αρέσει ή ότι μου θυμίζει Jurassic Park. Μου θυμίζει πιο πολύ ένα καλαμάρι. Και αυτό δεν θα το σχολιάσω άλλο. Αυτά για σήμερα από μένα. Αν βγουν καινούργια αυγά, να είστε σίγουροι ότι θα τα δείτε πρώτοι εδώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Κλακέτα. This is T-Rex P.
Pete.